Δεύτερη ημέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού με τους βουλευτές να είχαν σήμερα τον λόγο με τοποθετήσεις αιχμηρές, γεμάτες καρφιά και υπονοούμενα προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Δεν έλειπε φυσικά ούτε ο προεκλογικός παλμός από τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Εμείς έχουμε πρόταση τον πρόεδρο της παράταξής μας. Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση θέλει να μας ρίξει σε ένα πείραμα πίσω στο ρίσκο. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Από τη μια ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχοντας στο πλευρό του την αριστερά και από την άλλη δύο συναγερμικοί υποψήφοι που μαλώνουν ποιος είναι ο πιο συναγερμικός για να πάρουν τις ψήφους των συναγερμικών και να συνεχίσουν τη διακυβέρνηση του συναγερμικού. Αρνούμαστε να ακολουθήσουμε όσους επενδύουν στη λασπολογία, στα fake news και στο παρελθόν για να διχάσουν την κοινωνία με σκοπό την πρόσκαιρη κομματική συσπήρωση. Αντιπαράθεση σε έντονο ύφος από ΕΛΑΜ και ΑΚΕΛ. Αν μιλάς σήμερα για απελευθέρωση της Κύπρου, είσαι φασίστας. Αν μιλάς βέβαια για την Παλαιστίνη, είσαι προοδευτικός. Πραγματικά συγχαρητήρια στους βουλευτές και στα κόμματα που θα αποκόψουν ή θα σταυρώσουν κονδύλια που αφορούν τον αρχηγό της ΕΟΚΑ Διγενή. Μόνο το διχασμό επιδιώκεται, ακολουθώντας τον κατήφορο που χάραξε το ΑΚΕΛ. Ο αγώνας για την απελευθέρωση και για την ειρήνη είναι για μας τους προοδευτικούς, για μας την αριστερά, αγώνας καθολικός. Και ο ηρωικός λαός της Παλαιστίνης, που ούτε που κόφκι δεν ξέρετε η Παλαιστίνη. Στο επίκεντρο των ομιλιών των περισσότερων βουλευτών, το Κυπριακό, η διαφθορά, η ακρίβεια, το μεταναστευτικό, το γεσί και τα πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ανακούφιση μου, γιατί αυτός είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που εξετάζομαι από την παρούσα διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Θέλω να απευθύνω έκκληση ενότητας, ειδικότερα στη δική μου γενιά βουλευτών και βουλευτριών. Το Γενικό Σύστημα Υγείας αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση και όπως κάθε ριζοσπαστική μεταρρύθμιση χρειάζεται έλεγχο και σωστή οργάνωση. Έντονος κατά την τοποθέτησή του και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στα πρόσφατα γεγονότα γύρω από το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Ο Ιησούς Χριστός γυμνός. Τότε έγινε του κουτρούλι ο γάμος στην Κύπρο. Καταγγέλθηκε από παντού και ξαφνικά όλοι, από το συναγερμό μέχρι το ΑΚΕΛ, μέχρι και η κυρία Πρόεδρος, είπαν ότι είναι δικαίωμα του. Αλλά του βουλευτή που εκλέγηκε βουλευτής, κάποιοι θέλουν να του στερήσουν το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα. Τα σπουδαία αναμένονται στην αυριανή Ολομέλεια, κατά την οποία αναμένεται να ψηφιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023. Επί του παρόντος, Δυσί, Δίκο και Δίπα τάσσονται υπέρ του προϋπολογισμού σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ, ενώ ΕΛΑΜΕ, ΔΕΚ και οι οικολόγοι θα αποκαλύψουν αύριο ενώπιον του σώματος την τελική τους απόφαση.